Μυστικό δεν υπάρχει. Θεωρώ ότι μια ομάδα για να πετύχει τους στόχους της, όποια ομάδα για να είναι αυτή, το μυστικό το οποίο δεν είναι μυστικό είναι το τρίπτυχο. Δηλαδή διοίκηση, προπονητικό team και παίκτες. Αν δουλεύουν εκεί τρεις, ο καθένας στον τομέα του και έτσι όπως πρέπει, η ομάδα, η οποιαδήποτε ομάδα θα βρει τον δρόμο της και θα πετύχει τους στόχους της, όποιοι και αν είναι αυτοί. Θα νομίζω ότι η πορεία μας ήταν καλή από πέρυσι. Δηλαδή πέρυσι ισοβαθμίσαμε στην τρίτη θέση και τερματίσαμε σαν τέταρτη στην ισοβαθμία με τον Άρη Σούδας. Ήταν η δεύτερη μας χρονιά στην Α κατηγορία και η πρώτη χρονιά στον όμιλο τίτλου και παρόλα αυτά μπορέσαμε και πετύχαμε αυτή τη θέση. Φέτος το πρωτάθλημα είναι πιο απαιτητικό. Θεωρώ ότι το ρόστερ της ομάδος ήταν καλό γεμάτο, είναι καλό γεμάτο και ο στόχος μας ήταν από την αρχή η πρώτη πεντάδα. Προς το παρόν είμαστε σε μια θέση που μας ικανοποιεί, η τρίτη. Η πρώτη θεωρώ ότι είναι πολύ μακριά, το Ίνκα έχει πάρει το πρωτάθλημα, έχει πάρει μια διαφορά και δεν το κουβεντιάζουμε. Είμαστε πολύ κοντά στη δεύτερη, αλλά είναι και πολύ κοντά ο τέταρτος σε εμάς. Οπότε στα επόμενα παιχνίδια θα δείξει σε ποια θέση θα τερματίσουμε. Που για μένα δεν είναι πολύ σημαντικό. Το πιο σημαντικό είναι να κτίσουμε αυτή την ομάδα ακόμα καλύτερα για του χρόνου, που ίσως αλλάξουν τα πράγματα και η δομή των πρωταθλημάτων στις εθνικές κατηγορίες, όπως φημολογείται, ίσως ανέβουν περισσότερες ομάδες. Το μπάσκετ είναι η μεγάλη μου αγάπη, αλλά απέχω συνειδητά τα τελευταία χρόνια από το μπάσκετ. Έχω αφοσιωθεί στην ομάδα, στο ποδόσφαιρο, αλλά στην ομάδα της γειτονιάς μου, στην ομάδα που με εκφράζει, γιατί εκεί είμαι από το 1989, έτσι, σε αυτή τη γειτονιά, και γι' αυτό είμαι και στον Απόλλωνα. Δεν ήθελα να γίνω ποδοσφαιρικός παράγοντας, ήθελα να έχω την ομάδα του Απόλλωνα. Αληθεύει ότι πριν τα παιχνίδια έχεις πολύ άγχος και κατά τη διάρκεια τους, ή πλέον το μετριάζεις? Νομίζω ότι χρόνο με το χρόνο βελτιώνομαι. Έχω κάνει τεράστια βήματα προόδου σε αυτό το κομμάτι. Η ομάδα σε πίθη, αλλά αν πάει σε κάπου καινούριο, σε κάποια καινούργια. Κοίταξε, σίγουρα ο καθένας από εμάς θέλει το καλό, έτσι. Ο αθλητισμός έχει το άγχος του, τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Ο καθένας έχει άγχος, είτε αυτοί είναι οι παίκτες, ο προπονητής, ακόμα και οι παράγοντες. Απλώς έχω μάθει, νομίζω ότι έχω μάθει και το διαχειρίζομαι καλύτερα.